Ο Βενιζέλος κάποια στιγμή και έκανε μια δικιά του συμφωνία με τον κύριο Σαμαρά, ή υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ σα από την αρχή. Όχι, δεν υπήρξε καμία διαφωνία με τον κύριο Βενιζέλο. Απόδειξη ότι ο ίδιο ο κύριο Βενιζέλο, εγώ δεν έκανα ποτέ τέτοια δήλωση. Η υποκράτου έκανε δήλωση ότι εμεί θα κάνουμε ό,τι κάνει η Δημοκρατική Αριστερά και ο πρόεδρό τη. Και επειδή αυτό που λέω πρέπει να αποδεικνύεται, έχω δύο σημαντικέ αποδείξει. τρει. Η πρώτη απόδειξη είναι ο κοινό πολιτικό λόγο των δηλώσεών μα όταν βγαίναμε από το Μαξίμου. Θυμηθείτε, α θυμηθούν και οι τηλεθεατέ που μα θυμούν με την προσοχή του. Ο δεύτερο λόγο. Από κοινού καταθέσαμε πρόταση νόμου με περιεχόμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνη για την καταπολέμηση και αντιμετώπιση του ρατσισμού. Ο τρίτος λόγος. Από κοινού καταθέσαμε πρόταση νόμου για την καταψήφιση τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εγώ δεν άλλαξα σε τίποτε. Ο κ. Βενιζέλο έκανε τι επιλογέ του. Ο κ. Βενιζέλο, έχω επίση την βεβαιότητα ότι δεν αποφάσισε την Πέμπτη το βράδυ ότι θα μείνει και θα συμπορευτεί με τον κύριο Σαμαρά. Θα μείνει στην κυβέρνηση και θα συμπορευτεί με τον κύριο Σαμαρά. Ήδη το είχε αποφασίσει πολύ πριν. Διότι όταν μπήκα μέσα στη σύσκεψη είχα αντιληφθεί ότι είχε επέλθει η μεταξύ του συμφωνία. Αυτό όμω το οποίο ουσιαστικά λέτε είναι. Ξέρετε, εσεί προηγουμένω είπατε ότι οι εκλογέ θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο. Εάν ο κύριο Βενιζέλο έφευγε και αυτό από την κυβέρνηση, θα έπεφτε η κυβέρνηση. Θα πηγαίναμε σε εκλογέ. Εάν ο κύριο Βενιζέλο επέμενε σε εκείνα τα οποία επέμενα, όχι ω πολιτικά ξεροκέφαλο, αλλά υπηρετώντα την αποτελεσματικότητα τη κυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς θα αναζητούσε τον κοινό συμβιβαστικό τόπο, τον κοινό πολιτικό τόπο. Δηλαδή? Δηλαδή και στα θέματα της ΕΡΤ θα βρίσκαμε λύση και στα θέματα άλλωστε είχε προηγηθεί. Δηλαδή εσείς αυτό που λέτε ότι αν ήταν μπλοκ με τον κύριο Βεντζέλο και κατούσε αυτή τη διαπραγμάτευση δύο-τρεις μέρες ακόμα, θα υποχωρούσε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς θα υποχωρούσε μέχρι εκείνο το σημείο Είχε αποχωρήσει πάντω, γιατί είχε κάνει μια συμβατική πρόταση. Θέλετε, θέλε, θέλετε να σα πω κάτι. Δική μου είναι η έκφραση. Και τότε και σήμερα, η υποχώρηση την οποία επρότεινα, ακριβέστερα ο συμβιβαστικό τόπο, δεν ήταν τόπο στον οποίο θα τσαλακώνονταν ο Πρωθυπουργό. Μπορούσε να βρεθεί ο συμβιβαστικό τόπο χωρί να έχουμε άλλη τάξη προβλήματα. Αλλά είχε προηγηθεί και το ζήτημα τη νομοθεσία για την ηθαγένεια. Να σα θυμίσω τι έγινε, να το θυμίσω στου τηλεθεατέ. Ο προηγούμενο νόμο ο νόμος Φραγκούση είχε οδηγηθεί μετά από μια αίτηση ακυρώσεως κάποιων πολιτών στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και βγήκε το Συμβούλιο Επικρατείας και μερικές διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου τις έκρινε αντισυνταγματικές. Και είπαμε να αναζητήσουμε το καινούριο νομοθέτημα σεβόμενοι τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και τούτο ανεξάρτητα κύριε Παπαχελά από το γεγονός δικαιούμε να έχω γνώμη, ανεξάρτητα από το γεγονό ότι έχω γνώμη και για την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία. Αλληστάξιο ζήτημα. Είδατε κανένα νόμο περί ηθαγενεία τόσο καιρό να υπάρχει. Το μόνο που είδαμε πριν ακόμη καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία, την εντολή του κυρίου Σαμαρά προ τον τότε αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Αθανασίου και σήμερα υπουργό δικαιοσύνη, να σταματάει κάθε διαδικασία. Και χωρί καθαρογεγραμμένη την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία, δηλαδή χωρί να μπορεί να παράγεται αποτέλεσμα από την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία, επάγωσαν όλε οι διαδικασίε για τη χορήγηση ηθαγενειών, ακόμη και εκείνε οι περιπτώσει για τι οποίε υπήρξε εγκριτική πράξη από όλα τα αρμόδια όργανα. Βεβαίω σήμερα ο κύριο Πρωθυπουργό δέχεται στο Μαξίμου, καλά κάνει, το, αυτό το παλικάρι, τον Γιάννη από την Ιγυρία που πήγε στο NBA. Αλλά φοβάμαι ότι την ηθαγένεια ο Γιάννη, αυτό το παιδί, αυτό το παλικάρι από την Ιγυρία, την πήρε επειδή μεσολάβησε το NBA. Πετε μου κάτι. Ε, εκείνες Εκείνε τι μέρε τη κρίσιμε των διαπραγματεύσεων. Υπήρξε κάποια ιστοσελίδα που νομίζω ήταν, είναι κοντά με το κόμμα σα, η οποία άρχισε να διακινεί και κάποιο σενάριο για άλλη κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό κ.ο.κ. Δεν είναι Κάτι κρυβέρση. το οποίο εξόργησε είναι η αλήθεια το μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι ακριβέ. Ουδέποτε ετέθη τέτοιο ζήτημα. Το εάν κάποια ιστοσελίδα μπορεί να ανέγραψε κάτι τέτοιο, ξέρετε πόσε ιστοσελίδε έχουν γράψει ότι ο πρόεδρο τη Δημοκρατική Αριστερά και η Δημοκρατική Αριστερά απεργάζεται δεινά για την Ελλάδα και μάλιστα στο πλαίσιο ενό γενικότερου σχεδίου για την κατάλυση τη σταθερότητα, τη πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα. Ουδέποτε ετέθη. Αντίθετα, υπήρξε ο κατηγορηματικός λόγος μου, ο λόγος του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, ότι το πρόβλημά μας δεν είναι να αναζητήσουμε άλλον Προέδρο της κυβέρνησης. Το πρόβλημα είναι η εξέβρεση του κοινού πολιτικού τόπου για την αναγκαία κυβερνητική συνεργασία. Οτιδήποτε άλλο λέγεται, είναι προσχηματικό. Αλλά αυτό το πρόσχημα δεν είναι ικανό για να πείσει. Τώρα έχετε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Οι δημοσκοπήσει δείχνουν ότι δεν σα βγήκε καλά, να το πω έτσι, αυτό ο χειρισμό. Και υπάρχει κριτική από τα αριστερά, τι έκανε ο κουβέλη στον καιρό σε αυτήν την κυβέρνηση που ψήφισε τόσα πράγματα. Υπάρχει και άλλη κριτική που λέει: Εμεί ψηφίσαμε τον κουβέλη να είναι σε αυτή την κυβέρνηση, να είναι ένα σημείο αναφορά, σταθερότητα και το καθεξή και μα πούλησε την κρίσιμη στιγμή. Τι απαντάτε. Για μένα του πρώτου, αυτού οι οποίοι α το πω σχηματικά από αριστερά λένε γιατί το έκανε ο κουβέλη, σα είπα λίγο πριν εξακολουθεί η δημοκρατική αριστερά και ο πρόεδρος της να είμαστε υπερήφανοι για εκείνο που κάναμε τον Ιούνιο του 2012. Δεν αφήσαμε η πατρίδα μας να οδηγηθεί στην τυπική χρεοκοπία και να αποβληθεί από την Ευρωζώνη με ό,τι αυτό θα είχε ως συνεπαγωγή όχι μόνο για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και για την γεωπολιτική της κατάσταση. Το δεύτερο. Είναι γεγονό ότι κάποιοι ξαφνιάστηκαν. Ξαφνιάστηκαν από την απόφαση τη Δημοκρατική Αριστερά. Α ανοίξω μία παρένθεση για να σα πω ότι εγώ την Πέμπτη δεν πήγα μόνο με την προσωπική μου άποψη. Πήγα με την απόφαση δύο συλλογικών μου οργάνων, τη κοινοβουλευτική μου ομάδα και τη εκτελεστική επιτροπή του κόμματο. Και το κάναμε αυτό, όπω σα είπα, διότι είχε θρηματιστεί το ποτήρι και είχε αρχίσει να ρηγματώνεται, να σπάει. Και ήταν και αυτό μια πράξη ευθύνη που κάναμε, όπω πράξη ευθύνη ήταν και εκείνη τον Ιούνιο του 2012. Σε ό,τι αφορά τι δημοσκοπήσεις θα μου επιτρέψετε να σα πω, χωρί να αντιπαρατίθεμε στα όποια δημοσκοπικά ευρήματα, ότι έχω διαφορετική εκτίμηση. Και δεν την έχω μόνο εγώ, την έχει πάρα πολλοί κόσμο. Α αφήσουμε λοιπόν τα ίδια τα γεγονότα, η εξέλιξη των γεγονότων, να καταγράψει με μεγαλύτερη γνησιότητα και αυθεντικότητα αυτό το οποίο έπραξε η δημοκρατική αριστερά και να το αξιολογήσει πιο αυθεντικά. Και έχω όχι μόνο την εκτίμηση αλλά και την βεβαιότητα ότι η δημοκρατική αριστερά πορεύεται ενισχυόμενη. Εγώ αναρωτιέμαι αν τρομάξατε, δηλαδή αν ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε εμείς ή αν βλέπετε κάτι το οποίο έρχεται δεχομένως στο φθινόπωρο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε από μέτρων που θα έπρεπε να στηρίξετε κάτι τέτοιο το οποίο σα έκανε να φύγετε από την κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει αυτή η θεωρία, όπω ξέρετε. Αυτό θα μπορούσα να το είχα κάνει πολύ πιο μπροστά, κύριε Παπαχελά. Εκείνο το οποίο θα σα πω είναι ότι δεν είμαι ικανοποιημένο, αντίθετα, είμαι έντονα δυσαρεστημένο και τώρα πλέον είμαι ανήσυχο και για το περιεχόμενο και για την ποιότητα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Άκουσα σήμερα. Για παράδειγμα, η Τρόικα με μια εξαιρετικά μεγάλη αμφισημία να καταγράφει την αβεβαιότητα των εξελίξεων του 2014 ή και να αφήνει περιθώρια για τη λήψη νέων μέτρων. Αλλά όταν έχουμε το λύκο, α μην αναζητούμε τον τωρό, έρχεται και ζητάει οριζόντιε απολύσει. Ζητάει απολύσει χωρί αξιολόγηση, χωρί κινητικότητα, χωρί συγχωνεύσει υποδομών. Ποιε υποδομέ πρέπει να συγχωνευτούν. Απλώ ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Τρόικα έχει ακούσει τα τελευταία τρία χρόνια διαδοχικέ ελληνικέ κυβερνήσει, οι οποίε έχουν υπογράψει ω μνημονική υποχρέωση όλα αυτά το να κλείσουν οι οργανισμοί, να φύγει ο κόσμο κτλ. να βρίσκουν πάντα μια δικαιολογία ότι δεν είναι έτοιμε, δεν μπορούν, θέλουν λίγο χρόνο ακόμα, θέλουν κάτι άλλο. Οπότε φτάνουν σε ένα σημείο που λένε ή το κάνετε ή δεν το κάνετε. Ναι, και εγώ έχω ακούσει και δεν έχω ακούσει μόνο. εγώ έχει ακούσει ο ελληνικό λαό και πέρα από το ότι ακούσαμε το, το ξέρουμε γιατί είναι και γραμμένο ότι η περίπτωση λάθους και η απόκληση από εκείνα που είχαν προβλεφθεί από το πρόγραμμα θα εσήμεναν κάποιες διορθώσεις. Οι επανειλημμένες πρόσφατες δηλώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ευρωπαίων έγιναν λάθη. Λάθη του προγράμματο. Για πέστε μου κύριε Παπαχελά, αυτά τα λάθη πώ αντιμετωπίστηκαν, με ποια διαπραγμάτευση, με ποια διαπραγματευτική ένταση από τη μεριά τη Ελλάδα. Θέμα... Εγώ επιμένω όμω το θέμα τη μείωση, αν του δημοσίου, τη αναδιάθρωση του δημοσίου. Και σα ξαναλέω ότι είναι κάτι το οποίο έχει δεσμευτεί. Θέλετε η να δείτε την κάνει. διαδρομή των γεγονότων. Αρχικά είχε μιλήσει η Τρόικα για την μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Και είπαμε ότι ούτω ή άλλω η συνταξιοδοτική ορίμανση έχει οδηγήσει σε μεγάλη μείωση, θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση. Αυτό ένιεζε τότε την Τρόικα και του εταίρου των δημοσίων υπαλλήλων. Ήδη σήμερα, με τα υπάρχοντα δεδομένα, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο από την άποψη του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Το Μάιο άλλα πράγματα είχαμε συμφωνήσει με την Τρόικα, είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση. Και τώρα, στην παρούσα διαπραγμάτευση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό τη, η Τρόικα επανήλθε με έναν κοινικό τρόπο και αυτό ο κοινικό τρόπο έγινε αποδεκτό να ζητάει την οριζόντια απόλυση μερικών χιλιάδων υπαλλήλων. Αν το θυμάμαι όμω εγώ καλά, ήταν ότι ο κ. Μανιτάκη είχε αναλάβει να φέρει ένα σχέδιο που έλεγε πόσου ανθρώπου θέλει κάθε Υπουργείο, πόσου θέλουν οι Δήμοι και ό,τι περίσευε να του έβαζε σε ένα. Σε ένα πουλ διαθεσιμότητα από το οποίο θα μπορούσαν τα διάφορα υπουργεία να πάρουν κόσμο και οι υπόλοιποι να φύγουν. Αυτή ήταν η συμφωνία που υπήρχε. Βεβαίως, αλλά δεν ήταν είναι... κανεί έτοιμο για να γίνει αυτό. Ναι, αλλά σα είπα και λίγο πριν, να στο επαναλάβω, αυτό το οποίο λέτε ω σχέδιο Μανιτάκι είχε μερικές προϋποθέσεις και αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπήρξαν. Τα Υπουργεία δεν έστηκαν.